Και έχει ενδιαφέρον να δούμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τα βασικότερα σημεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος για το 2018, την ενδιάμεση μάλιστα έκθεση που παρέδωσε ο πρόεδρος της, ο κύριος Τουρνάρας, στον πρόεδρο της Βουλής. Θα μας ενημερώσει η Ραλού Αλεξοπούλου. Και βέβαια πάντα με βάση και τις αποφάσεις του Eurogroup της 21ης Ιουνίου, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στην ενδιάμεση έκθεσή του για την νομισματική πολιτική εκτιμά ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο μέσο πρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα ωστόσο, εκείνο το οποίο τονίζει είναι ότι είναι θετικό το γεγονός ότι το Eurogroup έχει δεσμευθεί να λάβει μέτρα για να καταστεί βιώσιμο το χρέος μακροπρόθεσμα εφόσον αυτό χρειαστεί, ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η δημοσιονομική και μεταρρυθμιστική προσπάθεια της χώρας, ενώ επισφαλίες για την βιωσιμότητα του χρέους σε μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα αποτελεί το γεγονός ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι ιδιαίτερα υψηλά μέχρι και το 2060. Αφήνει ανοιχτό παράθυρο για συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο λεγόμενο waiver, να γίνονται αποδεκτά δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως επίσης και το ενδεχόμενο συμμετοχής στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Προκλήσεις για την ελληνική οικονομία το επόμενο χρονικό διάστημα αποτελούν το χρέος, το μεγάλο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, η υψηλή ανεργία, αλλά και η κατάρρευση, όπως λέει, των επενδύσεων, κάτι το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί άμεσα το επόμενο χρονικό διάστημα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε ορόσημο για τη χώρα μας την συγκεκριμένη στιγμή που βγαίνει από το πρόγραμμα και ότι ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται μετά και τον Αύγουστο που ολοκληρώνεται το τρίτο πρόγραμμα στήριξης θα δώσει τη δυνατότητα για πολιτικές υπέρ της κοινωνίας. Ένα ενδιαφέρον έχει σήμερα Σταυρούλα και αύριο κυρίως το ότι θα βρίσκεται στη χώρα μας ο Επίτροπος, ο Πιέρ Μοσκοβισί, όπου θα έχει επαφές και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο βέβαια της Δημοκρατίας, τον Άρχηγο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Είναι αλήθεια ότι μας επισκέπτεται συχνά. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν τι είπε τόσο ο Πρόεδρος της Βουλής όσο και ο επικεφαλής Τραπέζης Ελλάδος. Θέλω να πω ότι πράγματι γίνανε λάθη στο παρελθόν από τους εταίρους μας. Σημαντικά λάθη τα έχω τονίσει και μάλιστα πέρυσι στη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έκανα την ασυνήθιστη κίνηση για διοικητή κεντρικής τράπεζας δυτικής χώρας να εγγράψει την διαφωνία του με τις πολιτικές, με ορισμένες από τις πολιτικές που καταγράφτηκαν και ακολουθήθηκαν τόσο στο τραπεζικό σύστημα όσο και στις μακροοικονομικές επιλογές δημόσια. Δεν έχει συμβεί πολλές φορές αυτό. Θέλω όμως να τονίσω ότι τούτου δοθέντος τα σημαντικότερα λάθη έχουν γίνει από εμάς, κύριε Πρόεδρε, από την ελληνική πλευρά, και θέλω αυτό να το τονίσω ούτως ώστε να μην ξεχάσουμε γιατί φτάσαμε εδώ, γιατί δύο γενιές πληρώνουν τόσο μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι γι' αυτό το τελευταίο ζήτημα που θέσατε από την πλευρά μου δεν μπορώ παρά να σας τονίσω ότι η χώρα έφτασε στα όρια της μη τυπικής ή στα όρια της τυπικής χρεοκοπίας από πολιτικές και από μοντέλα αναπτυξιακά και καταναλωτικά τα οποία ακολουθήθηκαν επί χρόνια σε καιρούς που όλοι γνωρίζουμε, και ότι η ανάληψη της ευθύνης για να βγούμε στην έξοδο από την παρούσα κυβέρνηση και από την παρούσα πλειοψηφία της Βουλής είναι ένα θετικό σημάδι, είναι ένα θετικό αποτύπωμα που πιστεύω ότι αφορά όλη τη χώρα, δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο την σημερινή πλειοψηφία.